Θα επιλέξω να ξεκινήσω και να μάθουμε τις λεπτομέρειες από τον, για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Από τον Ορφέα Τσαφταρίδη, ο οποίος είναι μέλος της σελίδας Φίλοι του Αγγλικού Ποδοσφαίρου. Μας είχε βοηθήσει, Ορφέα, και σε ποιο, στην περίπτωση του Γκρέι. Για τον Γκρέι, ναι, 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 ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, δεν το σκότωσε αυτή τη φορά το επίθετο, έτσι. Τσαφταρίδη είναι το σωστό. Ναι, 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 Τσαφταρίδη. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, Λις Μουσέ, τι φάση που λέμε, τι περίπτωση. Λις Μουσέ, λοιπόν, πρόκειται για έναν 26χρονο Γάλλο επιθετικό, με πολλές παρουσίες στην Premier League. Έχει 99 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία στο νησί, 9 γκολ και 4 ασίστ. Πρόκειται για έναν πολύ ταλαντούχο παίχτη, αρκετά γρήγορο. Βέβαια δεν έχει τη μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα. Πρόκειται για έναν κυρίως περιφερειακό επιθετικό, θα έλεγε κανείς. Είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών τελευταία χρόνια. Πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Ιταλία, στη Σαλερνιτάνα. Δανεικός από την Ίς. Θυμάμαι καλά, τώρα το είδα πριν από λίγο. Δανεικός από πού έπαιξε, από τη Σέφιλντ. Ναι, από τη Σέφιλντ. Ναι, εγώ έκανα λάθος πριν, ναι. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Χάβρη, στη Γαλλία, από εκεί που έχουν βγει πολλά ταλέντα. Έχει βγει ο Εγκολό Καντέ, έχει βγει ο Μαχρέζ. Φημίζεται δηλαδή ως ομάδα για την παραγωγή ταλέντων. Ναι. Η Μπόρνμουθ μετά το 2016 έδωσε 6,5 εκατομμύρια για να τον κάνει δικό της. 6,5 το 2016, και... πριν 6 χρόνια δηλαδή. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και μετά η Σέφιλντ έβγαλε 11 εκατομμύρια από το ταμείο για να τον κάνει δικό της. Από την Μπόρνμουθ. Ναι, ήταν μεταγραφή ρεκόρ για τη Sheffield United. Αυτό έγινε την επόμενη χρονιά. Δηλαδή την επόμενη, το 2017-2018 έδωσε. Το 2019 έγινε αυτό. Μάλιστα. Ναι, και έκανε μια εξαιρετική σεζόν τότε. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Η Sheffield United ήταν η πρώτη χρονιά που ανέβηκε στην Premier League. Και ήταν μάλιστα στις θέσεις της Ευρώπης μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές. Εν τέλει κατέληξε ένατη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν μια μαγική σεζόν εκείνη και για τον ίδιο. Είχε 30 συμμετοχές. Ήταν βασικός δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια με τη Sheffield. Από εκεί και έπειτα ουσιαστικά, τη σεζόν 2021 άρχισε μια πτωτική πορεία στην καριέρα του, αλλά όπως δείτε πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση. Μάλιστα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Παναγιώτης Ρέτσος που αγωνιζόταν σε Sheffield στο site μας, στο ia.gr. Και τον είχαμε ρωτήσει για το ποιο παίχτη ξεχωρίζει ουσιαστικά σε Sheffield United. Είπε ότι με κλειστά τα μάτια ξεχωρίζω το Μουσέ και ότι άμα δεν έχει τραυματισμούς θα μπορούσε να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτοί οι Ορφέα, οι τραυματισμοί του είναι. Τι είναι, γόνατα κάτω, ψηλά, χαμηλά, πού είναι οι τραυματισμοί που έχει. Αλόγως δηλαδή. Τώρα έχει θεματάκι με τραυματισμούς αυτός. Έχει κάνει κανένα χοντρό, δηλαδή, κανένα χείλιο, κανένα τέτοιο. Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά γενικά έχει αρκετά θέματα με τραυματισμούς και πέρυσι στη Σαλερνιτάνα. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι προβλήματα είχε και με τον COVID-19 όσο βρισκόταν στην Sheffield United, αλλά και λέγεται πως έχει δημιουργήσει ζητήματα με την συμπεριφορά του εκεί πέρα. Ναι, ήταν λίγο άτακτος. Μάλιστα. Σαν τον Γκρέι, δηλαδή. Είναι σαν τίλα κι αυτό. Ναι, σαν τον Γκρέι ένα πράγμα. Να τον φέρουν. Να τον φέρουν. Είναι σε εξαιρετική ηλικία, είναι αυτό το θέμα. Τώρα υπήρχε μια πρόταση από την Μπόχουμ, την οποία αρνήθηκε ο Γάλλος. Ήταν περίπου στο 1 εκατομμύριο η πρόταση για 2 χρόνια. Αλλά τη θεώρησαν χαμηλή την πρόταση και πλέον ο Πάοκ εμπλέκεται δυναμικά στο... Τέλεια. Μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο. Όχι, αν έχει κανέναν άλλο παιχτάκο που μπορεί, που έχει ακουστεί, που υπέπεσε στην αντίληψή σου εκεί που ασχολείστε εσείς με Αγγλία. Αν έχει καμιά περίπτωση που δεν την έχουμε δει ακόμα στα μέσα εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, καμιά περιπτωσούλα που μπορεί να ενδιαφέρει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γιατί... Για ομάδα της Θεσσαλονίκης, όχι, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Μετά τον Γκρέι, λοιπόν, ακούστηκε για ελάχιστο και η περίπτωση του Walcott είχε ακουστεί για τον Άρη, αλλά όπως ακούστηκε έτσι εξαφανίστηκε από το ρεπορτάζ του. Ναι.
Και τώρα η επόμενη, δηλαδή το επόμενο όνομα που ακούμε είναι αυτό του Μουσέ. Πραγματικά δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω. Αυτός Ορφέα είναι Γαλάκι, έτσι, Γάλλος είναι. Είναι Γάλλος, ναι, έχει καταγωγή από τη Σενεγάλη. Έχει ρίζες, αλλά είναι Γάλλος. Ναι, έχει αγωνιστεί και με την εθνική Under 21 της Γαλλίας. Μάλιστα, ωραία. Ωραία, καλή περίπτωση την ακούω. Ωραίος είναι και αλυτάκος είναι. Τραυματισμούς να μην έχει βέβαια. Αυτός ναι, τώρα, ναι, ναι. Επειδή απέρριψε την πρόταση της Μπόχουμ που του δίναν μισό εκατομμύριο, δηλαδή του δίναν ένα εκατομμύριο για δύο χρόνια, αυτός πού πάει, πού κυμαίνει, δηλαδή στο 800, εκεί είναι το έργο. Πιστεύω πως ναι, 800 μπορεί και εκατομμύριο, θα νομίζω ότι θα πιθανότητα και εκατομμύριο, γιατί είναι στα 26, είναι σε πολύ παραγωγική ηλικία. Ακόμα βέβαια είναι το ζήτημα των τραυματισμών, αυτό προβληματίζει, αλλά σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ καταφέρει τελικά να περάσει και τη Λεύσκη και να μπει στη συνέχεια στους ομίλους, νομίζω ότι θα είναι ένα εξτρά κίνητρο για τον ίδιο να έχει και με λιγότερα χρήματα, ώστε να ξανααναδειχθεί. Αυτός, για να κλείσουμε, αυτός είναι ελεύθερος τώρα ή ανήκει κάπου? Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, είναι χωρίς ομάδα. Από την 1η Ιουλίου τον έχει αποδεσμεύσει η Σέφιλντ. Εντάξει. Δεξιοπόδαρος είναι, ύψος 1,84, είναι καλός δηλαδή και για περιοχή, αλλά όπως σας είπα είναι κυρίως περιφερειακός, κινείται δηλαδή εκτός περιοχής. Έχει αρκετή ποιότητα, μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ Ορφέα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τη βοήθεια, να είσαι καλά.